Λοιπόν, και τώρα αυτή εδώ είναι η καλύτερη στρατηγική, παιδιά, στο Tetris. Γιατί μετά ρίχνεις εδώ πέρα αυτό που έχει 4 κουτάκια και παίρνεις όλους τους πόντους. Μην περιμένεις κάτι άλλο. Tetris θα παίζω. Μην πηγαίνεις στο ποντίκι στην μπάρα. Έχεις πάει το ποντίκι στην μπάρα και ξέρεις ήδη ότι μετά έχει κόνα. Τέλος πάντων, το point του βίντεο ποιο είναι, παιδιά? Βλέπετε το κόνα, αλλά στην πραγματικότητα δεν το βλέπετε. Πάμε να δούμε λίγο στο τελευταίο επεισόδιο τι λέω σε μια φάση γύρω στα 10 λεπτά. Και λέει come back on March 2017. Δεν είναι ολοκληρωμένο το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, θα τσεκάρουμε πόσο content έχει. Και μετά, όταν κυκλοφορήσει και το υπόλοιπο που λέει για Μάρτιο, οπότε σύντομα, θα το ξανατσεκάρουμε. Λοιπόν, εδώ έχει άπειρα πράγματα. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και τι λέω στο τέλος του επεισοδίου. Ο Μάρτιος είναι κοντά. Λέω να αφήσουμε το παιχνίδι εδώ πέρα. Ίσως κάποιες από τις επόμενες Δευτέρες να μην έχει εικόνα, γιατί τα εξερευνήσαμε όλα. Θα περιμένουμε τον Μάρτιο λοιπόν να κυκλοφορήσει το παιχνίδι και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε τη σειρά όταν θα έχει κυκλοφορήσει περισσότερο περιεχόμενο ή μπορεί να έχει κυκλοφορήσει και full το παιχνίδι. Λοιπόν, εξαιρετικά! Δεν ήμουν αρκετά σαφής για το πότε θα ξαναέχει εικόνα. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί έγινε το ρε μαλάκα παίξε εικόνα? Θα μπορούσα αν ήθελα αυτές τις δύο Δευτέρες που δεν έχει εικόνα να υποτιμούσα την νοημοσύνη σας, να συνέχιζα με το ίδιο περιεχόμενο, που ουσιαστικά δεν είχε παραπάνω περιεχόμενο, να έκανα εκεί πέρα βόλτες στα χιόνια, να έλεγα εικόνα, μια χαρά views έχει το εικόνα, να έπαιρνα τα views και να έλεγα εντάξει τώρα άστους, θα συνεχίζουμε το εικόνα, έτσι χωρίς να υπάρχει κάτι να δείξουμε, απλά έτσι για να παίρνω εγώ τα views. Αλλά από ό,τι φαίνεται μερικοί αυτό θέλετε. Για να μου λέτε ρε μαλάκα πότε θα παίξεις εικόνα, και τώρα που τάπα και ηρέμησα, συγγνώμη από τους λογικούς που βλέπετε τη σειρά, δυστυχώς η μειοψηφία είναι αυτή που ακούγεται περισσότερο, οπότε έπρεπε λίγο να τα πω κάπου. Πάμε στο εικόνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο εικόνα. Την τελευταία φορά είχαμε μείνει στο σπίτι του Μπλε, που είχαμε βρει ένα γράμμα από ένα παιδάκι που δεν θυμάμαι πώς το λεγόταν, ο οποίος μας έλεγε ότι έχουν μετακομίσει στο North Manastan, δηλαδή κάπου εδώ. Πλέον ο δρόμος πρέπει να είναι ανοιχτός, οπότε μπορούμε να πάμε με το αυτοκίνητο να δούμε και τι γίνεται στο σπίτι του Χάμιλτον. Που ο Χάμιλτον ήταν ο πλούσιος τύπος ο οποίος δολοφονήθηκε. Και επίσης μπορούμε να γυρίσουμε και στο σπίτι του γιατρού, που αν θυμάστε είχε κάποια πράγματα τα οποία έλεγαν come back το Μάρτιο του 2017. Έχουμε πλέον Μάρτιο, έχει βγει το update, όλα είναι καλά, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Και έχει και άλλα σπίτια εδώ πέρα. Οπότε αυτό που λέω σε αυτό το επεισόδιο είναι να πάμε στο σπίτι του γιατρού και μετά στα υπόλοιπα σπίτια που δεν είχαμε πάει. Ωραία, το αυτοκίνητό μας είναι εδώ πέρα. Μπορείς να κρύψεις το χάρτη πλέον, δεν το χρειαζόμαστε. Πάμε να μπούμε μέσα στη ζεστασία του αυτοκίνητου. Δεν μπορώ να μπω από εδώ. Θα του πέσει ο κόλλος να μπει από τη θέση του συνοδηγού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι. Με το αριστερό χέρι οδηγάμε, στο δεξί χέρι το χάρτη και φύγαμε. Δεν θα βόλευε λίγο πιο χαμηλά ο χάρτης να βλέπουμε και λίγο δρόμο? Τέλος πάντων. Γι' αυτό θα βόλευε πιο χαμηλά. Ο χάρτης κοντέψαμε να τρακάρουμε. Τι το κοντέψαμε δηλαδή, τρακάραμε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Επίσης τώρα με το καινούργιο update δεν ξέρω τι μπορεί να συναντήσουμε. Αν έχει κάτι εντελώς καινούργιο, ας πούμε, στο σπίτι του γιατρού, θα πάω να ξαναψάξω. Επίσης το ξανακάνει αυτό που φορτώνει την επόμενη περιοχή. Εντάξει, φόρτος πολύ ώρα, όλα καλά. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι του γιατρού, αφήνουμε το αυτοκίνητο, δεν θα μας το κλέψει και κανείς. Μόνο λίγο έτσι κι αλλιώς έχει περιοχή, έχουν φύγει όλοι. Dr. Dupré, Clinique. Ζεστασιά, ωραία τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εδώ ήταν, αυτό ήταν. Όχι, δεν ήταν. Πού ήταν, δεν θυμάμαι καν. Αυτό ήταν. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that... Δεν νομίζω να ήταν αυτό. Πρέπει να ήταν αυτό, το touch wire. Δεν το έχω όμως. Πού πρέπει να βρω κάτι, Κακό αυτό. Λες να υπάρχει εδώ μέσα κάτι το οποίο δεν το έχω βρει. Θα ξαναψάξω. Μάλιστα, αυτό εδώ δεν θυμάμαι να το είχα βρει. Τα medical files. Νομίζω δεν υπήρχαν. Ήταν ένα από τα πράγματα που μας έλεγε να γυρίσουμε πίσω όταν βγει το παιχνίδι. Άγνωστη γυναίκα, η οποία από ό,τι φαίνεται τη λέγανε Λόρε. Όλα τα λέω με γαλλική προφορά. Από ό,τι φαίνεται έχει αρκετά medical files εδώ πέρα. Από διάφορους. Μάλιστα, αυτό είναι το αρχείο του William Joseph Hamilton. Του Hamilton. Το οποίο Hoti δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο υποκοριστικό του γιατρού και λέει α, δεν μπορώ να γιατρευτώ. Το λέω Hoti, γιατί έχουμε πολύ καλή σχέση. Ωραία, δεν μπορούσε να περπατήσει μεγάλες αποστάσεις ο Χάμιλτον. Δεν ξέρω αν αυτό μας λέει κάτι. Είχαμε συναντήσει κάτι με Χάμιλτον να περπατάει, δεν είμαι σίγουρος. Πλούσιος και λέει θα τον γιατρέψω από αυτό κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ πέρα? Δεν υπάρχει. Εδώ πέρα αυτό τι είναι? Δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, από όσο θυμάμαι, σε αυτά εδώ πέρα τα σπίτια στην άκρη δεν είχαμε πάει. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Οπότε θα πάμε σε αυτά. Νομίζω ότι ήταν κλειστός ο δρόμος πέρα από το γιατρό. Ωραία, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Τραβάμε το χειρόφρενο, υποθέτω. Δεν ξέρω αν είναι χειρόφρενο αυτό. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν τα παλιά αυτοκίνητα. Λοιπόν, από όσο τώρα θυμάμαι, αν από εδώ στρίψω αριστερά και δεν έχει κάτι να με σταματάει, εδώ κανονικά νομίζω με το προηγούμενο update να σταμάταγε. Τώρα δεν μας σταματάει, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Που έχει, εντάξει, είναι λίγο μπροστά μας, στα δεξιά όπου βρω στρίβω. Εδώ. Το παιχνίδι εντωμεταξύ έχει αρκετά creepy μυστήρια ατμόσφαιρα, πάλι φορτώνει πράγματα. Αυτό είναι το σπίτι του Ροζουάρ. Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες. Βγες, πάνε να θεμάσαι, Κάρλ. Λοιπόν, εδώ έχει πολλά πράγματα. Έχει αυτό εδώ τι είναι.
Δεν ξέρω, πάμε πρώτα εδώ. Ένα τούβλο. Unlock. Ωραία, πρέπει να βρούμε κλειδί για αυτό. Ή. Α, είχαμε ένα κλειδί. Δεν ξέρω. Λες να είναι εδώ μέσα. Όχι, βρήκαμε fire starter. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε ένα άλλο σπίτι να συνεχίσουμε τη ζωή μας εδώ πέρα. What the fuck! Okay, τρόμαξα. Δεν έχω τρομάξει σε horror games και τρόμαξα τόσο πολύ στο κόνα. Ηρέμησε, φίλε. Ερχόμαστε ειρηνικά. Ποιος κάθεται σπίτι του με την καραμπίνα περιμένοντας, ρε φίλε, κάποιον όταν το σπίτι σου είναι στη μέση του πουθενά. Okay, λοιπόν, γεια σου. Καταρχάς δεν ξέρω πώς να τον αντιμετωπίσω. Ένας τύπος κάθεται στην κονισή του πολυθρόνα. Τον βλέπετε ότι κουνιέται. Είναι υπερβολικά χαλαρός. Λέει και το έχει κάνει αυτό στη ζωή του πολλές φορές. Πώς να αντιμετωπίσεις αυτόν. Επίσης, μπαίναμε σε κάθε σπίτι. Μπαίναμε στο σπίτι, ψαχουλεύαμε, φεύγαμε. Ήταν λίγο απότομο αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ηρεμήσεις. Έχω πατήσει κοντ. Όπα. Έκανε ένα βήμα και κουνί. Να έρθω. Γεια, γεια. Όπα, πα, πα. Κάτσε, γιατί κάνεις να μπω λίγο μέσα, έχω χαθεί. Γεια σου. Je m'attendais pas à ce qu'un étranger tombe sur Paris. Je m'appelle Jean. I don't speak French. Et ma carabine au bout du doigt. Et puis bang, 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 si ça s'approche. Είναι λίγο τρελός γέρος αυτός. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα save εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε save εδώ. Μπλέξαμε το γέρο. Αν ανοίγω τώρα εγώ ντουλάπια, αυτός θα μου την μπουνίσει. Μπορώ να του σκοτώσω βέβαια παρόλα αυτά. Γεια σου. If you need warm clothes, city boy. Έτσι το θέλαμε. Γι' αυτό το θέλαμε το κρασί. Κάτι το έχουμε ακόμα ή το έχω πετάξει. Γιατί δεν έχω το κρασί. Κάτσε, περίμενε. Inventory. Το έχω το κρασί. Έχω πετάξει το κρασί. Όχι, να το. Sherry wine. Το θες, το έχω. Το έχω. Α, θέλει συγκεκριμένο. Καριμπού. Πού θα το βρούμε το καριμπού. Δοκιμή. Παππού, κάτσε εσύ εκεί στην πολυθρόνα. Οπ, δεν θα του λείψουν αυτά τα δύο σπίρτα. Εγώ απλά κοιτάω γενικά. Tales and Legends. Wendigo. Oh my god, Wendigo. Δεν πρόκειται να το διαβάσουμε όλο τώρα, έτσι. Έχει 4 σελίδες. Ναι, θα τα αφήσουμε. Μας τρόμαξε, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι σχετικά εντάξει τύπος. Είναι λίγο γερομπισμπίκης, αλλά ναι, αυτό το τι είναι. Πού θα βρούμε καριμπού. Θέλει καριμπού αυτός για να μας δώσει το παλτό. Γενικά πηγαίνουμε σπίτι, το ψάχνουμε εδώ πέρα. Δεν φαίνεται να τον πειράζει ιδιαίτερα. Εγώ θα ψάξω. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε το καριμπού, να του δώσουμε. Να του το δώσουμε και να μας δώσει το παλτό. Εντάξει, εγώ θα φύγω τώρα από εδώ. Α, έχει το κλειδί. Το παίρνω αυτό. Μόνο το καριμπού το νοιάζει το γερομπισμπίκι. Κάνει καλό και στην καρδιά, ίσως το κόκκινο κρασί. Βασικά το καριμπού δεν ξέρω αν είναι κόκκινο κρασί, αλλά ναι. Θα σου κλείσω την πόρτα. Ναι, μας τάπρεξες με τον καριμπού όμως, εντάξει, ναι, το έχω πάρει χαμπάρι. Πού θα το βρω το καριμπού, πρέπει να πάω να το πάρω από κάποιον άλλον. Το Sherry Wine από ό,τι φαίνεται δεν του άρεσε. Του πήρα το κλειδί του μεταξύ, δεν τον ένιωξε ιδιαίτερα. Α, τι έχουμε εδώ, τι είναι αυτό. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Empty gas can. Χρειάζεται να βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο, εδώ τι λέει. Τίποτα. Δεν είχε κάτι άλλο εδώ μέσα. Θα το κλείσουμε το ανθρώπου. Εντάξει, μας τρόμαξε λίγο. Αλλά οκ, okay, λοιπόν. Δεν κάνω κάτι άλλο εδώ πέρα. Πάμε σε άλλο σπίτι, να βγούμε καρύμπι. Ωραία, γυρνάμε πίσω και πηγαίνουμε στο άλλο σπίτι. There, Carl had fed his mind, but had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment, especially in the dead of winter. Α, μάλιστα. Το nourishment εννοεί να το θρέψουμε το κορμί μας. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Κάρλ, αλλά πρέπει να είναι μεγάλος. Έχει τις ανάγκες. Γι' αυτό έχουμε τα μπριζολίδια. Πρέπει να φάω μπριζολίδι τώρα, μου λες παιχνίδι. Περίμενε. Μπριζολίδι θες, Κάρλ μου. Δεν τρώει μας αυτοκίνητο. Υπάρχουν και κανόνες, παιδιά. Το αγαπάει το αυτοκίνητο. Έχει ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα πλέον, το ξέρω. Αν υπάρχει κάποιος στο επόμενο σπίτι, λογικά δεν θα τρομάξω ποτέ, δεν ξέρεις βέβαια. Θα τρακάρουμε. Πάλι τρακάρα. Το ανεβαίνει το στρες. Λοιπόν, Κάρλ, έχουμε περάσει πολλά. Θα φάμε μπριζόλα και τσιγαράκι. Στην επόμενη στάση. Δεν θα φάμε το τσιγαράκι. Θα το καπνίσουμε το τσιγαράκι. Μην καπνίζετε και μην κάνετε ναρκωτικά. Παρ' όλα αυτά ο Κάρλ τώρα το έχει ανάγκη, παιχνίδι είναι. Άμαν. House of the Patriot. Αυτός είναι πατριώτης. Οι γαλλόφωνοι Καναδοί μισούνε τους αγγλόφωνους γενικότερα. Αν μπω εκεί πέρα και πω hello, έχουμε πεθάνει. Παρ' όλα αυτά. Detective είμαστε. Είναι και αυτά.
στις δυσκολίες του επαγγέλματος. Λοιπόν, έρχομαι ειρηνικά, πατριώτη. Λοιπόν, αρχικά, πριν πάμε εκεί μέσα, πηγαίνουμε εδώ inventory. Όχι, equipment. Την μπριζόλα. Α, για να την πετάξουμε είναι η μπριζόλα, δεν είναι για να την φάμε. Γι' αυτό παίρναμε μπριζόλη στο καιρό. Είναι για να την πετάξουμε σε λύκους. Βάλτε τα μέσα, μην έρθει κανένας λύκος. Ωραία, έχουμε 13 τσιγάρα. Βγάλε το τσιγάρο, μπράβο. Πέφτει το health, αλλά παρόλα αυτά, λοιπόν, επειδή δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Ένα first aid, έχουμε 3. Ωραία. Πέτατο, ναι. Το πετάξαμε στην αυλή του κυρίου. Oh, wow! Βρήκαμε κι άλλο τέτοιο. Και εδώ έχει πάτη ματιές λύκου πάλι. Τις οποίες μάλλον πρέπει να ακολουθήσω, αλλά όχι τώρα. Πρώτα θα ψάξουμε το σπίτι. Τι είναι αυτό, για να το κάνουμε λίγο εξα... Α, πρέπει να βγάλουμε τέτοια φωτογραφία πάλι. Κατσίν. Γιατί δεν μπορώ να την κρατήσω, γιατί δεν μπορώ να τις κρατήσω τις φωτογραφίες. Τι συμβαίνει, πώς την κρατάω. Κάναμε reload τη μηχανή. Λοιπόν, λοιπόν, το αφήνουμε προς το παρόν αυτό. Θα βγάλουμε το φακό. Αν είσαι μέσα, συγγνώμη. Α, δεν... A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air. Και ξαναρχίσαμε τα μυστήρια. Λοιπόν, πρέπει να ψάξουμε και εδώ πέρα τώρα. Τι έχει εδώ? Why was this is when clean ones are within reach. Σωστά. Τρώμε. Α, πιάτα. Πέτα τα εκεί πέρα σε μια στίβα. Γιατί να τα πλύνεις? Εδώ, a gun rack. A gun rack. Το οποίο είναι άδειο. Πήρε το όπλο του και πήγε κυνήγι. Θα επιστρέψει και θα μας σκοτώσει, έτσι δεν είναι? Έχει καριμπού αυτός. Σιγά μην έχει καριμπού αυτός. Αυτό δεν έπλαινε τα πιάτα του. Άμα ήθελε να μεθύσει, απλά θα πίνει ενόπνευμα. Α, prepare καριμπού. Κοίτα να δεις πως θα φέρνει ζωή από εκεί που δεν το περιμένεις. Εδώ πέρα τι έχουμε? Drawers are overrated. Ok. Έκανα το prepare το καριμπού μου τώρα. You το had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. Α, the αυτός... all surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Μάλιστα, πρέπει να έκανε παράνομο αλκοόλ. Μάλιστα. This was a junk man's base of operations. Αυτό είναι το πορτοφόλι του. The guy definitely seemed like quite the expert in scavenging scrap metal, with or without permission, surely. Αυτός εδώ μέσα πρέπει να κάνει πολλά παράνομα πράγματα. Για να δούμε το τι λέει στον τοίχο του. How to quench the drunkard's thirst. Α, είναι η συνταγή του καριμπού. Θέλει white whiskey, sherry wine που το έχουμε, spices to taste just a little, just a tiny bit that isn't a stew. Μάλιστα, αυτό το θέλουμε για να φτιάξουμε το καριμπού, να μας δώσει άλλο το coat. Το coat πιθανότατα θα το θέλουμε για να πάμε πιο βόρεια, που ίσως πιο βόρεια να έχει περισσότερο κρύο. Ωραία, το λένε René. Έχει και λεφτάκια μέσα. Πάρ' το πορτοφόλι. Μπράβο, Καρλ. Λοιπόν, άρα αυτό εδώ πέρα το καριμπού δεν μπορούμε να το κάνουμε ακόμα. Δεν ήθελα, γιατί έχει πάλι κάλτσες. Όλο κάλτσες βρίσκουμε σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό εδώ. Rock music. Μάλιστα. Κάτι έχει εδώ μέσα, ένα έγγραφο. Région. Και Beck Liberation will have by force or not at all. We will prevail. To stand against the yoke of English imperialism. Λοιπόν, έχουμε τη συνταγή για το καριμπού. Έχουμε τον τρόπο να φτιάξουμε το καριμπού. Τώρα πρέπει να βρούμε τα πράγματα όμως. Έχουμε το sherry wine, δεν έχουμε το white whiskey που πρέπει να το βρούμε. Και δεν έχουμε και τα άλλα τα μπαχάρια που θέλει. Έχω γυρίσει πίσω στο σπίτι του Ροζουάρ γιατί άνοιξα το inventory και είδα ότι έχω καριμπού. Από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν ανάγκη να βρω όλα τα πράγματα για να φτιάξω το καριμπού, απλά το έφτιαξα. Εκείνη την ώρα που πάτησα τέλος πάντων πάνω σε αυτό. Οπότε έχω επιστρέψει εδώ πέρα για να το δώσω στο καριμπού. Λοιπόν, ανοίγουμε. Μη μας πυροβολήσεις. Ωραία, χαίρο. Ναι, το έχουμε το καριμπού σου. Πάρε το καριμπού. Χαρούμενος. Φέρε μου. Ωραία, λογικά τώρα δεν θα κρυώνουμε τόσο πολύ με αυτό το πράγμα. Υποθέτω δεν θα κρυώνουμε τόσο πολύ. Με τρομάζεις ακόμα εσύ να ξέρεις. Τέλος πάντων, δώσ' το μου. Το πήρε. Τι έγινε, winter is coming. Μάλιστα, αυτά είναι. Ζεστάθηκε το κοκαλάκι μας, έκανε και save. Οπότε παιδιά, τα αφήσω εδώ κάπου αυτό το επεισόδιο. Έχουμε ακόμα να πάμε στο σπίτι εδώ πέρα του Λάμωθη και μετά θα πάμε πιο βόρεια. Δεν ξέρω πόσο έχει το παιχνίδι. Από όσο είπανε, είχαν αφήσει το 30% του παιχνιδιού στο early access. Οπότε από ό,τι φαίνεται, έχουμε ακόμα αρκετά επεισόδια. Δεν ξέρω, θα έχουμε ως 9 επεισόδια, 10, δεν ξέρω. Θα το δούμε παρόλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε στο σπίτι του Λάμωθη και μετά θα πάμε εδώ πάνω. Στο επόμενο επεισόδιο αυτά. Οπότε, αυτό το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ξέρετε πλέον να μας άρεσε like, subscribe αν δεν θέλει να χάνετε τα επόμενα βίντεο. Βαρέσει και καμπάνα αν θέλει ειδοποιήσεις. Εδώ πέρα θα εμφανιστούν άλλα βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο.